Ο ρόλος του αστικού πρασίνου ως ρυθμιστή του κλίματος των πόλεων είναι αδιαμφισβήτητος. Η ορθολογική διαχείριση των πράσινων υποδομών, αλλά και η ένταξη του πρασίνου στις πολιτικές ανάπτυξης μιας περιοχής και κυρίως ενός Δήμου, πρέπει να αποτελεί στις μέρες μας προτεραιότητα. Αυτό άλλωστε είναι και το αντικείμενο του έργου Life Green, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ενσωμάτωση της ορθής διαχείρισης του αστικού πρασίνου στις πολιτικές κλιματικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών πόλεων και το οποίο υλοποιείται στο Ινστιτούτο μας σε συνεργασία με δήμους και φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους της χώρας μας. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση του αστικού πρασίνου δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε δήμου. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η επιλογή κριτηρίων για την εγκατάσταση νέων ή τη διαχείριση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου είναι επίσης μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Για παράδειγμα, σε μια πόλη που επικρατούν ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες και υπάρχει έλλειψη νερού, η ζωή των κατοίκων τους καλοκαιρινούς μήνες αναμένεται να είναι πολύ δύσκολη. Η αύξηση των χώρων πρασίνου σε αυτό το Δήμο είναι τελείως απαραίτητη. Η επιλογή όμως των φυτικών ειδών θα πρέπει να γίνει με προσοχή, ώστε αφενός να περιορίζει την κατανάλωση του νερού, άρα θα πρέπει να επιλεχθούν είδη με λιγότερες απαιτήσεις σε νερό, και αφετέρου να ευνοεί την εξάτμιση, ώστε το κλίμα της πόλης να γίνει πιο ευνοϊκό για τους πολίτες. Ενώ αυτά τα κριτήρια φαίνεται να είναι εκ διαμέτρου αντίθετα μεταξύ τους, εντούτοις η σωστή τους ισορροπία είναι αυτή που θα βοηθήσει τη βελτίωση του κλίματος της πόλης και την ευζοία των κατοίκων της. Η ισορροπία αυτή μπορεί να επιτευχθεί αξιοποιώντας τόσο τα ντόπια φυτικά είδη που είναι προσαρμοσμένα στην περιοχή, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ποικιλότητα της πόλης, όσο και τη νέα τεχνολογία, όπως τα σύγχρονα αυτόματα συστήματα άρδευσης με μηχανισμούς ελέγχου, ή την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας για την επιλογή κατάλληλων εδαφικών υποστρωμάτων, αλλά και άλλα πολλά εργαλεία. Για την αξιοποίηση του πρασίνου ως αποτελεσματικού εργαλείου για τη βελτίωση του κλίματος των πόλεων, θα πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτή η σπουδαιότητά του, τόσο από τους πολίτες όσο και από τους πολιτικούς. Και αυτό συχνά ούτε αυτονόητο είναι, ούτε εύκολο. Έτσι δημιουργείται μια μεγάλη ανάγκη για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του κενού, αλλά και των φορέων που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Εφόσον αυτό γίνει αντιληπτό, τότε θα μπορέσει να λυθεί και το ζωτικό ζήτημα της χρηματοδότησης των έργων πρασίνου, που μέχρι σήμερα θεωρούνταν όχι ως έργα απολύτου ανάγκης, αλλά μάλλον ως έργα πολυτελείας. Πρόσθετα, επειδή το αστικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, στις περισσότερες περιπτώσεις για τη σωστή διαχείριση του αστικού πρασίνου απαιτείται η συνεργασία με πλήθος φορέων, όπως υπηρεσίες πρασίνου, τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, επιστημονικοί φορείς όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, επαγγελματικές οργανώσεις στον χώρο του πρασίνου όπως το ΓΕΟΤΕ, η ΠΕΓΕΠ και άλλα, περιφερειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά και οργανώσεις πολιτών. Αν και αυτή η συνεργασία φαίνεται και ίσως είναι πολύ δύσκολη, εντούτοις είναι απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη του βασικού στόχου, ο οποίος γενικά μπορεί να συμπυκνωθεί σε μια φαινομενικά απλή εξίσωση. Περισσότερο και καλύτερο πράσινο στις πόλεις σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες της. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε τη σημασία του πρασίνου για την εξυγίαση του αστικού χώρου και τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των πολιτών. Τα αστικά άλση ιδιαίτερα αποτελούν περισσότερο φυσικές νησίδες με αυξημένη βιοποικιλότητα και παίζουν κυρίαρχο ρυθμιστικό ρόλο εφόσον καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση. Εντός τους ασκούνται διάφορες δραστηριότητες πολιτισμού και αθλητισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν την ηχό της υποχώρησης των φυσικών δασών. Η διατήρησή τους και η ανανέωση είναι επιτακτική λόγω του οριακού τους χαρακτήρα και της φυσικής τους γύρανσης.